μη σε νοιάζει το. Και όπως σας είπα, επειδή εδώ στο Τσίπας Radio είμαστε, παίζουμε μπάλα διαπλανητικά, παίζουμε μπάλα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, η οποία μας δίνει την δυνατότητα να επικοινωνούμε και να έχουμε στον αέρα πρόσωπα, αλλά και προσωπικότητες από διάφορους χώρους, από διάφορα σημεία. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο Γιάννης Τζουβάκας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, αν και πατρινός, ζει και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Κύπρο. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηλία μου, καλησπέρα. Είπα ότι... Από την όμορφη Κύπρο. Τι γίνεται, ρε φίλε, εκεί στην Κύπρο, με τα μέτρα όλα αυτά? Φίλε, να σου πω, έχει την εξής ιδιομορφία εδώ πέρα κατάσταση. Ναι. Καταρχάς, να ξέρεις που διαφέρει η κουλτούρα. Και ναι, στο background, το μυαλό εδώ πέρα των Κυπραίων, παίζει πολύ το χρήμα. Το χρήμα, ε. Οπότε, θα έλεγα, η κατάσταση είναι καλή σχετικά. Ναι. Κοίτα, έχουμε μέσο όρο κρουσμάτων τα 150 τη μέρα. Ναι. Κοίτα, αναλογικά, αν το δεις με τον πληθυσμό, είναι λίγο κάπως καλύτερα σε σχέση με... Να κάνω μια ερώτηση. Απλά, να κάνεις. Ήσασταν σε lockdown, νομίζω, ή όχι? Όχι, δεν είμαστε ακόμα. Κοίτα, υπάρχει... Δεν έχετε μπει ποτέ σε κάθε στους lockdown. Πακέτο, να το πούμε. Υπάρχει στη Λεμεσό και στην Πάφο. Εκεί υπάρχει ένα μικρό θέμα, αλλά στη Λευκοσία, που είναι και η πρωτεύουσα, όπως γνωρίζεις πολύ καλά. Ναι. Αν και η τελευταία διαχωρισμένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη, όπως και αυτό το γνωρίζεις. Ναι. Είναι καλά τα πράγματα. Απλά υπάρχει μία δέσμη, να το πούμε έτσι, ρε φίλε. Κάποια μέτρα η δηλαδή. Η οποία ουσιαστικά, μπράβο, απαγορεύει να είσαι πάνω από 10 άτομα στο σπίτι, ας πούμε, σε συναθρήσεις. Ναι. Κάποια ελαφριά μέτρα, δηλαδή απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί. Εκτός αν έχεις χαρτί, SMS και τα συναφή, τα γνωρίζεις. Ναι. Και τώρα θα σκληρύνουν λίγο τα πράγματα, οι καφετέρες θα κλείνουν από τις 7. Ψηφιακή ώρα, η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύει από τις 9 μέχρι τις 5. Και να σου πω, Γιάννη, τώρα, η εστίαση ήταν ανοιχτή μέχρι ώρας, είναι ανοιχτή μέχρι ώρας η εστίαση, τα μαγαζιά της εστίασης? Αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει, έχουν κλείσει, ξεκινάνε το καινούριο το ωράριο σιγά σιγά. Δηλαδή το ωράριο το καινούριο τι θα λέει? Θέλουν, να σου πω, θέλουν να προλάβουν τα Χριστούγεννα ζωνιστών, γιατί είναι το μεγάλο στο τζίρος, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, παραδείγματος χάρη τα Τζάμπο που είναι τεράστια εταιρεία και έχουν κλείσει στην Ελλάδα, το λειτουργούν κανονικά π.χ. Ναι, πας δηλαδή όπως πριν, μπαίνεις μέσα, κάνεις... Αυτή είναι σε ελληνικά χέρια, έτσι. Ναι, κάνεις δηλαδή, επιλέγεις το τι θες να ψωνίσεις, πας στο ταμείο, πληρώνεις και φεύγεις όπως πριν. Ακριβώς, ακριβώς, με μέτρα βέβαια, και να ξέρεις ότι εδώ είναι απίστευτο, αλλά όσο και αν δεν το πιστεύεις, τηρούν τα μέτρα. Αποστάσεις, μάσκες, δηλαδή θα περπατήσεις στον δρόμο και θα δεις να φοράνε τις μάσκες. Δηλαδή δεν βλέπεις, Γιάννη, τύπους και τύπισες οι οποίοι να τηρούν τα μέτρα στη ζούλα? Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν υπάρχει το φαινόμενο του 15άρη που δεν έχει τι να κάνει, κάθεται στο σπίτι του και λέει να πάω στην πλατεία με τους φίλους μου να μην πω την κουβέντα. Ναι. Εδώ υπάρχουν οι μυαλωμένοι. Απλά είναι αυτό που σου είπε, είναι άλλη κουλτούρα και στο background υπάρχει το οικονομικό. Ο κόσμος τι λέει, τι λέει, Γιάννη? Λίγο καλά τα πράγματα οικονομικά εδώ. Ο κόσμος τι λέει, συμφωνεί με τα μέτρα, αγαναχτεί, σε τι φάση είναι? Ρε φίλε, που είχα συνομιλίες με κάποιους επιχειρηματίες σήμερα, ναι, μου είπανε το εξής, ότι πιστεύουν ότι καλό θα ήταν, ναι, να γίνει ένα 15ήμερο lockdown στα πάντα, ούτως ώστε, στα πάντα, ούτως ώστε όποιος και αν έχει κάτι ή κολλήσει κάτι να είναι ok σε καραντίνα σπίτι του, ναι, ούτως ώστε να πάμε στο full για τα Χριστούγεννα, που είναι και ο μεγάλος ο τζίρος. Άρα λες ότι... Αυτό που σου λέω μου το είπε πολύ μεγάλο κεφάλι, σκέψου. Και ο κόσμος συμφωνεί ώστε να κλείσουν τα πάντα, να μπει ολικό λουκέτο στα πάντα για δύο εβδομάδες, ώστε να προλάβετε τα Χριστούγεννα. Ο κόσμος είναι μισό-μισό, και ναι και όχι. Ναι. Είναι αυτό που σου λέω, είναι μυαλωμένοι και είναι και αυτοί που είναι λίγο πιο νεαροί. Να σου πω, Γιάννη, κάτι άλλο. Είναι πιο επιχειρηματικά. Πριν κάποιο χρονικό διάστημα είδαμε κάποια πλάνα, κάποιες φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα σε κάποια blogs ότι ο κόσμος βγήκε έξω, έτσι τα βάλε με την κυβέρνηση, φώναζε να καεί η Βουλή. Ισχύουν αυτά, είναι fake news? Κοίτα, δεν είναι στο μέγιστο βαθμό, απλά έχουν γίνει κάποια λάθη και κάποιες παρατυπίες, διότι ξέρεις, όταν έχει μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, ναι, συνήθως ο πιο αδύναμος είναι και αυτός που αδικείται. Αλλά okay, εντάξει, κοίτα, μια κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι τέλεια σε όλα. Αλλά δόξα τω Θεώ, πάνε καλά μέχρι στιγμής, είναι θετικά τα βήματα και, για να το πούμε έτσι, είναι οι παντοκράτορες εδώ πέρα που είναι εκλεγμένοι. Δηλαδή, τα 10 χρόνια μπορεί να μην βγουν μια φορά αποτύχει. Επιχειρηματικά, ποιοι παίζουν από άλλα κάτω, Γιάννη? Ακούμε για Ρώσους, για Βρετανούς, ισχύουν αυτά?
πάρα πολύ, ειδικά οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι, πολλά ακούγονται για ξέπλυμα και τα συναφή. Αυτά είναι παλιές ιστορίες, δεν υπάρχουν πλέον. Ναι. Διότι έχει μπλεχτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Αλλά υπάρχει πάρα πολύ χρήμα και σκέψου, η Λεμεσός έχει στοχοποιηθεί από Ρώσους ιδιαίτερα και μπαίνουν σιγά σιγά και από Ηνωμένα Εμμυράτα, να ξέρεις, μέσα. Ναι. Και ο στόχος είναι ούτως ώστε να γίνει ένα mini Dubai, να το πούμε. Δηλαδή, αν πας στο λεγόμενο highway, στην περιμετρική και δεις τη Λεμεσό από μακριά, θα βλέπεις μόνο ουρανοξύστες και φανταστικά κτίρια. Άρα η κατάσταση εκεί πέρα είναι ελεγχόμενη, έτσι, ο κόσμος νομίζω δεν είναι σε κάγκελα. Ο κόσμος... η μεγαλύτερη μαρίνα στη Μεσόγειο, να το πούμε και αυτό, την ξέρω απ' έξω και ανακατοτά επειδή είχα κάποιες επαφές και δουλειές εκεί. Ναι. Μιλάμε για γιώτα άνω των 25 μέτρων, δεν θα δεις αυτά τα μικρά που βλέπεις εμάς, ας πούμε, στην Πάτα. Ναι. Πάντως, λιγότερα και τα συναφή. Παρότι τις δυσκολίες, προχωράνε οι business, προχωράνε οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κύπρο. Επηρεάστηκε. Δεν θα πω ψέματα, επηρεάστηκε, αλλά επειδή υπάρχει μια νοικοκυροσύνη, είναι καλά. Είναι καλά, ναι. Που το ζηλεύω πάρα πολύ, καλό πρόεδρε. Για την Ελλάδα τι λένε, Γιάννη, τώρα με τα δύο lockdown, το πρώτο που έγινε περίπου εκεί τον Μάιο και το δεύτερο που τώρα είμαστε. Μιλώ με γνωστός και με σένα και με οικεία πρόσωπα, υπάρχει προβληματισμός μεγάλος. Δηλαδή, ναι, όποιος είναι δημόσιος υπάλληλος είναι ok, το κράτος ουσιαστικά δεν είναι ίδρυμα, ούτως ώστε να χαρίζει λεφτά, πόσα lockdown θα αντέξει και πόσα 800 άρια θα δίνει στον καθένα. Ναι. Το κράτος είναι για να βγάζει λεφτά, δεν είναι ίδρυμα. Επιχείρηση είναι, έτσι, μέσω του αγέξοδα. Φίλε, είναι μια επιχείρηση. Το κράτος δεν είναι ίδρυμα, το ξαναλέω, και κάποιοι θα διαφωνήσουν αυτό, ναι, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν αντέχει οικονομία άλλο lockdown. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Αλλά δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, διότι όπως σου είπα υπάρχουν οι ανεγκέφαλοι, οι 15άριδες, 18άριδες, που δυστυχώς αυτοί μεταφέρουν τον ιό στις πλατείες. Έχετε, Γιάννη, κάτω στην Κύπρο να ακούσεις. Η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, φουρφούλιαξε. Ναι, έχει βουλιάξει. Ναι. Έχει τύχει να ακούσεις για κάποιο γνωστό σου ότι κόλλησε τον κοροναϊό ή ότι πέθανε, ρε παιδί μου? Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής όχι. Και εγώ σκέψω έχω κάνει τουλάχιστον 8 με 10 τεστ. Εσύ που δουλεύεις, Γιάννη, να πούμε για τον κόσμο, τους ακροατές οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή? Εγώ αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με τη νύχτα ηλία μου. Έλα, ρε, δεν το ξέρω. Διαλύσει, βέβαια. Με τη νύχτα. Ναι, πες μου λίγο για τη νύχτα, ρε φίλε, μια και πήγε τώρα η κουβέντα στη νύχτα. Πες μου ξανά. Πες μου λίγο για τη νύχτα τώρα, μια και πήγε η κουβέντα έτσι από σπόντα. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Τώρα είναι. Τώρα κοιμάται τώρα. Αν μιλάμε με όρους καζίνου, η παιχτικότητα του καθενός είναι τα 1500 ευρώ σε ένα κλαμπ. Ενός μέσου όρου που ο δικός μας θα είναι 200 ευρώ, ξέρω εγώ. Να σου πω, Γιάννη, τώρα η νύχτα κοιμάται. Τα μαγαζιά είναι κλειστά τώρα, αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς αρκετό καιρό. Τα κλαμπ τα μεγάλα, βέβαια, υπάρχουν τα μπαράκια που κάνουν τη ζημιά, αλλά θεωρώ ότι είναι λάθος. Τα μπαράκια δηλαδή τώρα είναι ανοιχτά. Δηλαδή, τι ώρα ανοίγουν και τι ώρα κλείνουν? Όπως σου είπα, μέχρι τις 11 η ώρα και τώρα πλέον από τις 9. Ενώ τα κλαμπ τα, έτσι, και, τα πιο και, μεγάλα... Κοιτάνε να τα πάνε 7 ακόμα, πιο σκληρό ενδεχόμενο. Εκεί, εντάξει, δεν μπορεί να λέγεις σε μπαράκι και να κλείσεις 7 η ώρα. Δεν γίνεται να πας 6 η ώρα να πιεις το ποτό σου τώρα και 7. Όχι, δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Εγώ που μίλαγα με κάποιους ανθρώπους και τα λοιπά, μου λέει τι να πάω να ξενερώσω, να το πω έτσι. Δεν γίνονται αυτά. Δεν έχουν γίνει ποτέ αυτά. 7 η ώρα τώρα στο μπαράκι. Και μετά, να σου πω, Γιάννη. Είναι ένα μεγάλο. Δηλαδή, ας πούμε, τα κλάδια τα διέλυσαν. Αν δεν υπήρχε δύναμη οικονομική από πίσω, θα είχαν κλείσει. Έχει δώσει το κράτος κάποια οικονομική βοήθεια, κάποια οικονομική ενίσχυση στα μεγάλα κλαμπ που είναι κλειστά λόγω του COVID και των μέτρων? Απολύτως τίποτα. Άρα και εκεί είναι στην ίδια μοίρα με εδώ η νύχτα, η βάρια. Η νύχτα είναι στην ίδια μοίρα με την Ελλάδα, έτσι. Στην ίδια μοίρα, ναι, μεν, αλλά. Ναι, αλλά έχουν άλλα background, λες, έτσι. Μπράβο, έτσι υπάρχει μεγάλη καβάντζα και ουσιαστικά δεν κάνει αίσθηση. Το μόνο κακό είναι στη φήμη, ας πούμε, το ότι είναι κλειστό ένα μαγαζί. Ναι, παίζει να ανοίξουν, Γιάννη, για γιορτές τα μεγάλα μαγαζιά. Όπως γνωρίζεις, εδώ είναι και τα κατεχόμενα, οπότε είναι και λίγο πιο εύκολα κάποια πράγματα, αλλά ναι, ας μην πούμε σε αυτά τα κομμάτια. Μάλιστα, άστο. Τέλος πάντων, Γιάννη, θα αρέσει καθόλου Πάτρα, Ελλάδα, με αφορμή τις γιορτές ή Κύπρο, μακριά για αγαπημένη? Όχι, κοίτα, να σου πω κάτι. Σαν την πόλη σου δεν είναι. Και όποιος πει το αντίθετο δεν είναι ψεύτης. Ναι, εντάξει, συμφωνώ.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Οπότε υπολογίζω ή αρχές του χρόνου ή το καλοκαιράκι θα έρθω, γιατί θέλω να κάνω και κάποιες επαφές επαγγελματικές. Τώρα θα δείξει. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, να ξεμπερδέσουμε από αυτό το χάλι. Ναι. Να είμαστε υγιείς όλοι και έχει ο Θεός. Σου ευχόμαστε, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε Ελιά να ανταμώσουμε και από κοντά. Καλά. Καλή συνέχεια. Καλά, Ελιά μου, τα φιλιά μου. Καλό βράδυ. Chipas Radio.